Οι εργασίες στο νέο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στην περιοχή Ζερβού της Σάμου συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Το χωριό των Μυτιλινιών με 2.000 περίπου κατοίκους θεωρείται και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Σάμου. Μερικά χιλιόμετρα όμως από εδώ, στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στην περιοχή Ζερβού, δημιουργείται ένα άλλο χωριό, πολύ μεγαλύτερο, με πληθυσμό σχεδόν τριπλάσιο από αυτόν εδώ. Η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει πίσω το νόμο νομοθετικού περιεχομένου, όπως τον λένε, και να πάρει πίσω αυτή την εντολή, να μην γίνουν επιτάξεις, γιατί σε δημοκρατία και καιρό ειρήνης δεν κάνεις επιτάξεις. Αλλιώς θα μας αναγκάσουν, χωρίς να το θέλουμε, οι Σαμιώτες είναι φυγές του λαού, ίσως να κάνουμε εμείς επιτάξεις. Εδώ που φτάσαμε, θα το πούμε, πολύ μεγάλη μου λύπη και δεν μου ταιριάζει κιόλας, αλλά η λύση είναι μία. Η μέθοδος του ατυχήματος. Δεν ξέρω. Και θεωρώ ότι αν δεν φυλαχτούν τα σύνορα, εάν δεν αλλάξει η συνθήκη του Δουμπλίνου, εάν δεν αλλάξει να ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα σύνορά της, το ίδιο, όχι ένα και 50 να γίνει, το ίδιο θα είναι. Αυτά είχα. Εμείς λέμε να μην γίνει τίποτα. Να αλλάξει το σύστημα και να μην γίνει. Αυτό. Και από μάλλον. Η κατάσταση είναι δύσκολη και ακόμα θα δυσκολέψει περισσότερο. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε στην πρωτεύουσα, είμαστε πολύ λίγοι από τους αλλοδαπούς. Όλοι πλέον περιμένουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σχετικά και με τις επιτάξεις που ήδη έχουν εξαγγελθεί.